Νικολόπουλος, μακρινό σουτ. Η μπάλα με το κεφάλι αποκρούεται τελευταία στιγμή. Ο Βασιλιάδης σε κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 4ο λεπτό για την ομάδα της Ρόδου. Βαθιά παλιά. Πολύ ωραία από αριστερά. Υπάρχει offside όμως. Ακυρωθένει γκολ. Ακυρώνεται το γκολ για offside. Στον άξονα Τζουανάκης. Συγκλίνει. Ο Κάμπα μπαίνει στη φάση. Μπαρμπαρούς, τεράστια ευκαιρία και 0-1 γκολ στο 25ο λεπτό για τη Ρόδο που ανοίγει το σκορ. Ο Μπαρμπαρούς είχε προειδοποιήσει και με το ακυρωθέν γκολ και τώρα στο 25 κάνει το 0-1. Δίκαιο σκορ. Δίκαια προηγείται η Ρόδος. Από το 25ο λεπτό με το γκολ του Μπαρμπαρούση. Και μένει να δούμε την αντίδραση του Διαβολτσίου. Κάμπα. Νικολόπουλος, σέντρα, Μπαρμπαρούσης, 0-2, υπέροχο γκολ για τη Ρόδο, μετά από σέντρα του Νικολόπουλου, ο Μπαρμπαρούσης γράφει το 0-2 στο 21ο λεπτό και ουσιαστικά δίνει τεράστιο προβάδισμα από πολύ νωρίς τη Ρόδο, μισά αριθμά τέρματα ο έμπειρος φορ. Το είχαμε πει και νωρίτερα ότι τα συνεχή ανεβάσματα του Νικολόπουλου θα προσφέρουν πάρα πολλά στην ομάδα του, πολύ καλός παίκτης ο Νικολόπουλος. Και με τη σέντρα έφτιαξε τον γκολ του Μπαρμπαρούση, ο οποίος με πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση έκανε το 0-2, βάζοντας γερά θεμέλια για το διπλό της Ρόδου στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τελείται κεφαλιά και 0-3. 0-3 στο 48 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σουλάι με κεφαλιά κάνει το 0-3 και ουσιαστικά καθαρίζει την υπόθεση νίκη για την ομάδα της Ρόδου. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον κεντρικό αμυντικό, το Σουλάι. Η οποία φαίνεται να σφραγίζει την νίκη και τον νικηφόρο πέρασμα της Ρόδου από το Μελιγαλά απέναντι στον Άοδια Βολτσίου. Μπαρμπαρούσης. Κράτα την μπάλα Μπαρμπαρούσης. Κάμπα. Κράτα την μπάλα Κάμπα. Περνάει ωραία Τζουανάκης. 0-4 από τον Τζουανάκη. 0-4 στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Ωραίο πλασέ από τον Τζουανάκη στην αριστερή γωνία του Βασιλιάδη. Και το σκορ παίρνει διαστάσεις τριάμβου για την ομάδα της Ρόδου. Απόλυτος δίκαια προηγείται η ομάδα της Ρόδου. Κάμπα, βγαίνει σαν αντεπίθεση. Κάμπα, Μπαρμπαρούσης, πάλι ο Κάμπα. Τεράστια ευκαιρία, υπάρχει offside όμως, ως μη γεννόμενη φάση. Μένει στη φάση και υπάρχει πέναλτι. Το κέρδισε ο Μουλιάτος. Και κίτρινη κάρτα στον καταρτζή. 54ο λεπτό, ο Ηλιόπουλος απέναντι στο Μανουσάκη. Ηλιόπουλος, πολύ καλή εκτέλεση, έπεσε ο Μανουσάκης στη γωνία, αλλά πάλι κατέληξε στα δίχτυα. 1-4 μειώνει το Διαβολίτσι. Κάμπα με χώρο. Κάμπα θα σουτάρει, την μπάλα κοντράρει. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Τζούτσι. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Απευθείας επιγύρω Τσούτσης. Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βασιλιάδη. Πολύ ωραία εκτέλεση. Τελείο Τσιγαρίδης. Κεφαλιά από τον Καντούτσι ανενόχλητος. Στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα out. Γκίνο. Σουλάι. Ωραία κίνηση ο Σουλάι. Απλοκάρει ο Βασιλιάδης. Ωραία.
Υπάρχει ένταση και απευθείας κόκκινη στον κίνο. Επειδή έβρισε αντίπαλο. Πριν συμπληρώσουμε 3 λεπτά καθυστερήσεων, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Άνετο πέρασμα της Ρόδου από το Μελιγαλά και το Διαβολίτσι, 1-4.